Η ενίσχυση των υποδομών μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Φεβρουαρίου του 2019 και η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού απέτρεψαν τα σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα στα Χανιά που δέχτηκαν από τα υψηλότερα ποσοστά βροχόπτωση στην Κρήτη. Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουν γίνει πάρα πολλά έργα από την προηγούμενη κακοκαιρία που έγινε και μετά είχαμε αρκετές δημοπρατήσεις έργων. Άρα αυτό ήταν που θωράκισε τα Χανιά. Το οποίο σημαίνει ότι είχε γίνει σημαντική δουλειά το προηγούμενο διάστημα. Πιάσαν τόμο τα λεφτά που δόθηκαν στους καθαρισμούς δρομάτων, δεν ήταν λίγα, ήταν πολλά εκατομμύρια. Και τα περισσότερα ρεύματα συμπεριφέρθηκαν όπως έπρεπε να συμπεριφερθούν. Στον κόμβο του Κλαδισσού τα νερά της βροχής προκάλεσαν τις συνήθεις εικόνες. Το ρεύμα κυκλοφορίας προς Χανιά πλημμύρισε και τα νερά κατέκλυσαν εμπορικό κατάστημα που βρίσκεται στο σημείο. Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν επίσης έξω από το ναυτικό νοσοκομείο στη Σούδα, όπου γιο ταχύ εγκλωβίστηκε χθες τη νύχτα και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Είχαμε προβλήματα στις περιοχές Καλαθάς, Λιβάδια, Παλιά Πόλη, Σούδα, Σταλό και Κατσιφαριανά. Στο ακροτήρι οι κάτοικοι έμειναν επί ώρες σήμερα χωρίς νερό λόγω διακοπής ρεύματος στο αντλιοστάσιο του ΟΑΚ, ενώ στον Αποκόρονα σε πολλά χωριά υπήρξε διακοπή της ηλεκτροδότησης. Ο Πλατανιάς δέχτηκε και αυτή τη φορά το μεγαλύτερο όγκο νερού, με αποτέλεσμα να αναδειχτούν αδυναμίες κυρίως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Είχαμε πλημμυρικά έντονα φαινόμενα σε σημεία που οι χήμαροι είτε διασταυρώθηκαν και περνάγανε πάνω από τεχνικά έργα τα οποία δεν αντέξανε τις ποσότητες του νερού, δηλαδή δεν χώραγε, να το πω έτσι κατανοητά. Είχαμε μικρές έκτακτες ανάγκες, θα έλεγα, στο οδικό δίκτυο του Δήμου μας, μιας και έπεσαν πέτρες και χωμάτινοι όγκοι, όμως μηχανήματα του Δήμου ήδη έχουν αποκαταστήσει το οδικό δίκτυο. Στην προγραμματισμένη συνεδρίαση του συντονιστικού νομαρχιακού οργάνου έγινε απολογισμός των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών.